Αυτή τη φορά εδώ με καλεσμένη την κυρία Ντονακάκη Χαλβατζή Μαρία, η οποία είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Μιχάλη Καραμαλάκη. Καλημέρα σας, κυρία Ντονακάκη, πώς είστε? Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, καλή εβδομάδα. Γιατί με τον κύριο Καραμαλάκη? Γιατί λέτε το Ηράκλειο χρειάζεται ένα στιβαρό δήμαρχο, μας το εξηγείτε αυτό? Πιστεύω ότι ο Μιχάλης Καραμαλάκης, μετά από συζητήσεις που έχω κάνει μαζί του σε όλα τα θέματα που αφορά την πόλη μας, έχει όραμα. Έχει διάθεση, θέλει να αγωνιστεί, θέλει να προσφέρει. Και όλα αυτά, σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο έχει στο μυαλό του να εφαρμόσει μετά που θα εκλεγεί δήμαρχος, είναι αυτό που εκφράζει για μένα ως άνθρωπο. Τι έκανε την κυρία Ντονακάκη Χαλβατζή Μαρία να πει ότι μπαίνω στο στίβο της πολιτικής με αυτή την έννοια, δηλαδή εμπλέκομαι με την αυτοδιοίκηση? Διότι μέχρι σήμερα σας γνωρίζουμε από άλλες θέσεις, σας γνωρίζουμε μέσα από το δικό σας το χώρο, πρόεδρος του δικό σας το σωματείο σε ό,τι έχει να κάνει και με τον επισιτισμό, με τα καταστήματα. Τι σας έκανε λοιπόν να μπείτε σε αυτό το δρόμο, κυρία Ντονακάκη? Ήταν καταρχήν μια όριμη απόφαση, όπου μετά τα προβλήματα τα οποία έχω καταγράψει ως άνθρωπος κυρίως, όχι μετά ως επιχειρηματίας στην πόλη, είδα ότι οι ανάγκες είναι πολλές. Άρα λοιπόν ήταν κάτι το οποίο με έβαλε στη διαδικασία να σκεφτώ ότι πρέπει και εγώ να προσφέρω με κάθε τρόπο μέσα στο Δήμο μας, εφόσον βέβαια καταφέρω να εκλεγώ, και να κάνω πράγματα για την πόλη που αγαπώ. Ξέρω ότι η καθημερινότητα είναι σκληρή, υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία λειτουργικότητα, υπάρχουν προβλήματα τα οποία τα ζούμε και μέσα από τις επιχειρήσεις μας, αλλά και γενικότερα ως πολίτες που μένουμε στο κέντρο ή και περιφερειακά του κέντρου αν θέλετε. Οπότε αυτά όλα έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από το συνδικαλισμό και μέσα από τη θεσμική μου ιδιότητα, και είπα ότι ήρθε η ώρα να κάνω και εγώ αυτό που μπορώ για τον συνάνθρωπο και γενικότερα για την πόλη. Σας έχουμε συνηθίσει να συγκρούεστε, σας έχουμε συνηθίσει να διεκδικείτε δυναμικά μέσα από το δικό σας το μετερίζει. Είναι κάτι που σας ακολουθεί, είναι κάτι που είναι βιωμά σας αυτή η μαχητικότητα, η αγωνιστικότητα? Είναι κάτι που θα το δούμε και παρακάτω, διεκδικώντας πράγματα όχι σαφέστατα μόνο για το δικό σας τον κλάδο εφόσον εκλεγείτε, αλλά για όλους τους πολίτες του Ηρακλείου? Καταρχήν μου αρέσει να διεκδικώ τα αυτονόητα, αυτά που πρέπει να γίνονται προκειμένου να είναι τα πράγματα καλύτερα και σαν πολίτες αλλά και σαν, ξαναλέω, πόλη. Πρέπει να βλέπουμε τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε και να, είτε σαν θεσμός, είτε σαν αυτοδιοίκηση, το οποιοδήποτε, και να το εφαρμόζουμε στην πράξη. Σας λέω, τα κακό σκήμενα είναι πάρα πολλά, κυρία Δουμγεράκη. Αν λοιπόν δεν έχουμε την όρεξη να διεκδικήσουμε έτσι σοβαρά και στεναρά, δεν θα κάνουμε τίποτα, δεν θα επιτύχουμε τίποτα. Είναι αυτό που λέτε, ότι είναι εύκολο να κάθεσαι στον καναπέ, να κρίνεις τα κακό σε κείμενα και να λες αν ήμουν εγώ, αλλά είναι άλλο να μπαίνεις και στο χαρκιδό δυο, όπως έλεγαν και οι παλιοί, άμα δεν θέλεις χτύπους δεν πας στο χαρκιδιό. Και ένα παραπάνω, όταν βλέπουμε, και σας ξαναλέω στον κλάδο κυρίως που εγώ εκπροσώπησα όλα αυτά τα χρόνια, να βλέπουμε επιχειρήσεις να καταστρέφονται, να βλέπουμε ανθρώπους να είναι πραγματικά να χάνουν τις δουλειές τους, όλα αυτά είναι η καθημερινότητά μας. Όπως και το πώς ζούμε στην πόλη αυτή, το τι βλέπουμε καθημερινά, από τη στάθμευση, από την καθαριότητα, από την ίδρυυση, από τους επέτες, από τα δέσποτα, όλα αυτά είναι μια καθημερινότητα. Μπορεί η Δημοτική Αρχή να στηρίξει την επιχειρηματικότητα? Γιατί νομίζω ότι μέσα από αυτό το τομέα και τα χρόνια που πέρασαν και τα χρόνια της πανδημίας, και με ξέρετε και η πανδημία και η οικονομική κρίση είναι δύο τα κακά, και ξέρετε όταν έρχεται το ένα πάντα ακολουθούν και τα υπόλοιπα από πίσω. Αναρωτιέμαι, μια Δημοτική Αρχή έχει τη δυνατότητα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με πολιτικές αποφάσεις κυρίως, και εφόσον τις επιτρέπεται, γιατί πολύ συχνά λέμε ότι ξέρετε οι Δημοτικές Αρχές είναι το μακρύ χέρι του κράτους, είναι μόνο για να εισπράττει και όχι για να δίνει. Πιστεύετε ότι μπορεί πραγματικά να βοηθήσει και να στηρίξει το επιχειρήν? Φυσικά και μπορεί, διότι τα περισσότερα θέματα είναι σε τοπικό επίπεδο, τουλάχιστον ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα. Ξεχνάτε όλο τον καιρό που υπήρχε και η πανδημία και όλα τι προβλήματα αντιμετωπίσαμε μέσω και του Δήμου, βέβαια πάντα με τη δική μας διεκδίκηση και με τη δική μας απέτηση, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει
ο κάθε κλάδος τι προβλήματα έχει και τι τον απασχολεί. Όμως καταφέραμε όλοι μαζί, και οι επιχειρηματίες αλλά και εγώ που τους εκπροσωπώ με το συμβόλαιό μου, και μπορέσαμε και μέσω του Δήμου και μέσω της Περιφέρειας, απαιτήσαμε, διεκδικήσαμε, ζητήσαμε και γίνανε κάποια πράγματα. Δεν λέω γιατί δεν μου αρέσει να ακυρώνω και την προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά χρειάζονται και άλλα πράγματα και οι τοπικές παρεμβάσεις που εκδίνουν τα πράγματα καλύτερα. Όπως θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μια μελέτη στην πόλη ό,τι αφορά ας πούμε τα μαγαζιά, τις επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει εξυγχρονισμός στα δίκτυα. Τι μισό λεπτό, τι εννοείται δεν υπάρχει μια μελέτη? Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα βλέπετε και σε ένα παράδειγμα τα μαγαζιά μας ότι δεν υπάρχει μια μελέτη συγκεκριμένη ό,τι αφορά την καλεστησία της πόλης, το πώς θα είναι οι κατασκευές των μαγαζιών, το πώς θα είναι τα σημεία που μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε στους συνόχους στη χώρη. Υπάρχουν διάφορες γραφειοκρατίες που μας εμποδίζουν και δεν μας αφήνουν να εφαρμόσουμε ακριβώς αυτά που πρέπει ως επιχειρηματίες για να μπορούμε να είμαστε και εμείς αυτό που πρέπει και να μην βλέπουμε πολλές φορές φαινόμενα είτε από τραπεζοκαθίσματα που κατηγορούμαστε και στοχοποιούμαστε, είτε για διάφορα ας πούμε, που, ή τα σκουπίδια ακόμα που πολλές φορές μας λένε ότι υπάρχουν στους δρόμους, τα οποία δεν είναι πάντα από εμάς, αλλά υπάρχουν όμως και κάποιες περιπτώσεις που εφόσον δεν υπάρχουν κάτι, τι να σας πω, ότι βλέπουμε τα βράδια παιδιά που σχολάνε μία ώρα τη νύχτα να κρατάνε στην πλάτη τους τους κάδους και να πηγαίνουν δεν ξέρω πόσα μέτρα προκειμένου να αποθέσουν τα σκουπίδια. Αυτά δεν είναι τώρα για τις σύγχρονες μέρες μας. Ναι, είναι στη λογική φαινόμενο του δάσκαλε ποδίδες και με νόμο δεν είναι κράτης και γράμμα δεν είναι κράτης. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, η λειτουργικότητα λοιπόν, η λειτουργικότητα της πόλης στο σύνολό της. Αλλά η πόλη όχι μόνο στα στενά ωρία του κέντρου, γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε, αλλά πραγματικά με την ευρεία έννοια από τη μία άκρια του Δήμου μέχρι την άλλη. Μα και περιφερειακά υπάρχει έλλειψη υποδομών. Εγώ σε μία βόλτα που έχω κάνει τώρα μαζί με τον συνδυασμό που πηγαίνουμε σε διάφορα σημεία της πόλης για να βλέπουμε συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς τουλάχιστον υποψήφοι δεν έχουμε τόσο πολύ ασχοληθεί στο παρελθόν για να πηγαίνουμε παντού και να βλέπουμε τα πάντα. Μέσα από τις δουλειές μας και μέσα από τους κλάδους μας έχουμε δει τι ακριβώς συμβαίνει. Και κυρίως εγώ επιχειρηματικά τώρα που βγαίνω στις γειτονίες μαζί με τον υποψήφιο δήμαρχό μας και τους υποψήφους, βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει αγανακτήσει από πολλά πράγματα που συμβαίνουν στις γειτονιές. Άρα λοιπόν θα πρέπει ακόμα και στις γειτονιές να αναδείξουμε πράγματα, να δημιουργηθούν αθλητικές υποδομές, να γίνουν παιδικές χαρές, να υπάρχουν σχολεία τα οποία δεν θα είναι τιμόρροπα, που βλέπουμε κάποια σχολεία όπως πρόσφατα και πέσανε. Υπάρχουν διάφορα σπίτια παραδοσιακά παλιά τα οποία μπορούν να αναδειχθούν. Γενικότερα μέσα από το. Ένα πλέγμα θέλετε να πείτε ενιών, ένα πλέγμα δράσεων τα οποία θα μπορούν να αναδείξουν το Ηράκλειο. Δεν φαντάζομαι βέβαια να είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση, ή αν πιστεύει κάποιος ότι με ένα μαγικό ραβδάκι μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά εσείς λέτε ότι αυτό πρέπει να το αλλάξουμε στο σχεδιασμό μας και να το αλλάξουμε μακροπρόθεσμα και όχι σε χρόνο μόνο σε ορίζοντα ενός μήνα, δύο μηνών, τριών μηνών, απλά για να λέμε κάτι, έτσι. Για να έχουμε να αφήσουμε, φαντάζομαι. Και όταν υπάρχει διάθεση και όραμα για την πόλη, όλα γίνονται. Αρκεί να έχεις την όρεξη να δουλέψεις και να προσφέρεις. Όταν έχεις την όρεξη, γίνονται όλα. Πιστεύετε ακόμα ότι και αυτά που ακούμε, συγγνώμη σας διακόπτω κατά καιρούς, γραφειοκρατία που λέμε, που το είπα και εγώ πριν, και γενικότερα και ακόμα και αυτά μπορούν να τα προσπεράσουμε, αρκεί να ξέρουμε πώς να κινηθούμε και πώς να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Αλήθεια, σας ακούω και αναρωτιέμαι, αλήθεια το Ηράκλειο έχει τη δυνατότητα να αλλάξει? Αλήθεια το Ηράκλειο μπορεί να αποκτήσει εκείνη τη λειτουργικότητα και εκείνη την αισθητική που θα είναι υπέρ της ποιότητας ζωής του κάθε ενός από εμάς, από το κέντρο, από τη γειτονιά του, από τη συνοικία του, από το δρόμο του, από το δρόμο που μπορεί να φτάσει στο σπίτι του, στο χωριό του, κυρία Αντωνακάκη? Έχει. Φυσικά και μπορεί, και εφόσον κάνουμε όλα αυτά που προείπα και εφόσον θα αναδείξουμε όλα αυτά, διότι το Ηράκλειο έχει ανάγκη προβολής. Πρέπει να αναδείξουμε το κάθε τι. Δεν είναι μόνο τα αρχαιολογικά μουσεία, η Κνωσό, και που μπορούμε. Έχουμε να δείξουμε πολλά. Έχουμε να κάνουμε το Ηράκλειο ένα πρότυπο γαστρονομικό προορισμό, ένα θρησκευτικό προορισμό. Έχουμε τόσα μοναστήρια τα οποία δεν τα έχουμε αναδείξει. Μπορούμε να δείξουμε γενικότερα με τον αθλητισμό. Έχουμε πολλά πράγματα για να προσελκύσουμε κόσμο, είτε τουρίστες είτε οτιδήποτε επισκέπτες γενικότερα. Και να παραμένει ο κόσμος στο Ηράκλειο. Δεν χρειάζεται να φεύγει, να πηγαίνει στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και σε άλλες πόλεις προκειμένου να κάνει διακοπές. Έχουμε συνδυάσει το Ηράκλειο μόνο μια εμπορική πόλη, μόνο μια επιχειρηματική πόλη. Δεν είναι μόνο έτσι.
Ναι. Ένα μεγάλο αστικό κέντρο που μπορείς να βρεις εύκολα έτσι διάφορα πράγματα, ενώ λέτε ότι αισθητικά, πολιτιστικά μπορεί να αναπτυχθεί γαστρονομικά σε πάρα πολλούς τομείς, ώστε να μην χρειάζεται να βγαίνεις εκτός Ηρακλείου. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τις κρατάω αυτές τις αναφορές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντωνακάκη. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σας εύχομαι. Να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς.